καλησπέρα σας. Σε αυτή την πολύ πρώτη εκπομπή του τρίτου κύκλου του Stop Care θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τον πολύ πλούσιο αρχαιολογικό στερεοελλαδίτικο πλούτο. Όχι ένα μέρος εκείνου που κοσμεί κάποιες από τις σημαντικότερες εκθέσεις μουσείων της περιοχής, αλλά εκείνο που φωνάζει 40 χρόνια τώρα να αναδυθεί από τα έγκατα της γης. Θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι του ομολογουμένου πλούσιου θηβαϊκού πολιτισμού, η ανάδειξη του οποίου όμως αποτελεί για πολλούς ταμπού. Ένα μεγαλειώδες, ίσως το μεγαλειωδέστερο επί ελληνικού εδάφους μνημείο, όπως διατείνεται ο γνωστός αρχαιολόγος Θεόδωρος Σπυρόπουλος, το οποίο και απειλεί να ανατρέψει τον ίδιο τον ιστορικό ρου του προμικηναϊκού, αλλά και του ίδιου του αιγυπτιακού πολιτισμού. Στην περιοχή της Θήβας βρίσκεται το παλαιότερο πυραμιδές κατασκεύασμα της Ευρώπης. Πρόκειται για το λόφο του Αμφίνου. Εδώ βρίσκεται μια δαθμιδωτή πυραμίδα, χρονολογούμενη από το 2000 π.Χ. Και η ανασκαφή που έκανε στο λόφο του Αμφίου ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος, έφορος αρχαιοτήτων στη διάρκεια των ετών 1971-73, έφερε στο φως εκτεταμένο δίκτυο υπογείων, τύμβων και διαδρόμων κάτω από το λόφο του Αμφίου, ενώ αποσαφηνίστηκε η εξωτερική μορφολογία και διαμόρφωση του λόφου τύμβου, δηλαδή η πυραμοειδής κατασκευή του. Συνολικά αποτελείται από τρεις βαθμίδες στο εξωτερικό του λόφου: την επίπεδη διαμόρφωση της κορυφής του, την πλυνθοκατασκευή του τύμβου στην επίπεδη κορυφή και την εξίσου έντεχνη επεξεργασία του εσωτερικού του λόφου σε συστήματα φρεατίων, στοών, κλίμακας και κουνχών. Πριν περίπου 40 χρόνια, ο νεαρός αρχαιολόγος και έφορος της ΤΙΤΕ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θήβας, Θεόδωρος Σπυρόπουλος, αποφάσισε να ερευνήσει τον πολλά αρχαιολογικός υποσχόμενο κατά τον Παυσανία λόφο του Αμφίου, παρά τις αποτυχημένες προηγούμενες προσπάθειες του αρχαιολόγου Αντώνη Κεραμόπουλου να εντοπίσει ένα ταφικό μνημείο σε αυτόν. Σύμφωνα με τον Παυσανία, στον λόφο υπήρχε ένας κοινός για τους ιδρυτές της Θήβας τάφος, του Ζήθου δηλαδή και του Αμφίωνα. Ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος ξεκίνησε δοκιμαστικά και έπεσε εντελώς συμπτωματικά αμέσως πάνω στον τάφο. Πρόκειται για ένα τεράστιο κυβωτιόσχημο τάφο, το μεγαλύτερο στον ελλαδικό χώρο, που μέσα είχε δύο αποθέτες που αντιστοιχούν σε δύο νεκρούς. Μέσα στον τάφο και λίγο έξω από αυτόν βρήκαν 4 χρυσά κοσμήματα και άλλα μικρά κομματάκια από χρυσό διάκοσμο, τα οποία δεν ήταν στη θέση τους γιατί ο τάφος ήταν κλεμμένος. Εδώ είναι λοιπόν που ξεκινά και η σύντομη δυστυχώς έρευνα για την αποκάλυψη της κατά τα φαινόμενα για τον γνωστό αρχαιολόγο πυραμίδας του Αμφίου. Ένα μνημείο που προσπαθεί 40 χρόνια τώρα να αναδυθεί από τους ελάχιστους τόνους φερτών υλών που τη σκεπάζουν, μην μπορώντας να ισορροπήσει μεταξύ της μίας και μόνης αλήθειας κατά τον πρεσβευτή της Θεόδωρο Σπυρόπουλο και των πολλών ψευδών ή ανασχετικών ανακριβιών που θέτουν πολλές πλευρές ως πρόσκομα για την ανάδειξη της πυραμίδας. Η κάμερα του Stop Care βρέθηκε στο λόφο του Αμφίου για να ακολουθήσει τα χνάρια του μεγάλου Έλληνα αρχαιολόγου σε αυτή την πολύκοπη προσπάθεια ανάδειξης της μεγαλύτερης βαθμιδωτής πυραμίδας της 3ης χιλιετίας π.Χ., η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία του ευρωπαϊκού χώρου. Πυραμίδες στην Ελλάδα, θα αναρωτηθείτε.
Ναι, και μάλιστα στην πόλη της Θήβας. Μπορεί, όπως εξηγεί ο κύριος Σπυρόπουλος στην κάμερα του Στόπκαρε, το πυραμιδικό σχήμα να απαντάται σε πολλούς πολιτισμούς. Κεντρική Αμερική, Ευρώπη, Ινδία, Αίγυπτο. Αλλά η επικρατούσα θεωρία πως το συγκεκριμένο σχήμα βρέθηκε και υιοθετήθηκε στην Αίγυπτο τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση μετά την ανακάλυψη του εκπληκτικού μνημείου στη Θήβα, το οποίο η ελληνική πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί και να μπλοκάρει κάθε προσπάθεια για την ανάδειξή του. Που βρεθήκατε εδώ στην πόλη της Θήβας να μας δανείσετε λίγο από τα φώτα σας, αυτή την λάμψη σε αυτόν τον πολιτισμό που είναι, ως ήθιστε άλλωστε, κρυμμένος κάτω από την γη. Βρισκόμαστε στον λόφο του Αμφίου, που τον γνωρίζετε πολύ καλά, να πούμε, δεδομένου ότι ήσασταν και έφορος εδώ της Θήτα Εφορίας αρχαιοτήτων, προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια πρώτης, πριν πάμε σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται πυραμίδα, για το λόφο του Αμφίου, που εκεί ξεκίνησε, νομίζω, η έρευνά σας? Στην αρχαιότητα είναι γνωστός ο λόφος ως Αμφίων ή Άμφιον με γιώτα. Αναφέρεται σε συγγραφείς όπως ο Αισχύλος, ο Ευρυπίδης, ο Ξενοφών, ο Πλούτρακος. Έχει λοιπόν μια διαχρονικότητα στην αρχαιότητα. Το όνομά του το οφείλει στον έτερο των δύο αυταδέλφων, το Ζήθου και Αμφίωνος, τον Αμφίωνα, ο οποίος ήταν μια καλλιτεχνική φύσης και επιστημονική προσωπικότητα. Συνδέεται με αυτόν και η παράδοση ότι έχτισε με τις νότες της λύρας του τα τείχη της Θήβας. Σκούνε τις πέτρες με έναν μαγικό τρόπο, ναι, ο ήχος της λύρας. Συναρμολογήθηκαν με τη μουσική του Αμφίωνος. Ότι ο λόφος αυτός είναι σίγουρα το Αμφίον, προκύπτει από τις τοπογραφικές αναφορές των αρχαίων συγγραφέων, ότι βρισκόταν έναντι των βορέων πυλών και είμαστε ακριβώς εδώ, βόρεια της Καδμίας. Και επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ταύτισή του με το συγκεκριμένο λόφο και το όνομά του. Γιατί στη διάρκεια των χρόνων που ακολούθησαν, και δεν ήσαν όλοι καλοί χρόνοι για την Ελλάδα, ο λόφος άλλαξε πολλές φορές ονόματα. Κάποια στιγμή λεγόταν ο Αμφίωνας, μια άλλη τοπονυμία που παραδίδει ο παλιός έφορος των Θηβών, ο Κεραμόπλος, είναι ο λόφος του Ταλάρου και ούτω καθεξής. Τώρα νομίζω ξανά πρέπει να πάρει το όνομά του Αμφίων και ενίσταμε βέβαια κατά της εφορίας αρχαιοτήτων της τωρινής στη Θήβα, η οποία έχει βάλει μια ταμπέλα και γράφει το Αμφίων εντός εισαγωγικών. Αυτό θεωρώ πως είναι προσβολή για το μνημείο, δεν υπάρχει καμία αντιγνωμία στη βιβλιογραφία ότι αυτό είναι το Αμφίων. Και είπαμε λοιπόν πώς προσδιορίζεται η τοποθεσία από το όνομα, αλλά να πούμε και ότι σε αυτόν τον τάφο εδώ που βρέθηκε ήταν η προέκταση των βασιλικών ανακτόρων του Καδμίου. Η παράδοση έλεγε ότι οι δύο πρώτοι βασιλείς και ιδρυτές της Θήβας ήταν ο Ζήθος και ο Αμφίων, αδελφοί, αυτάδελφοι, δίδυμοι. Νομίζω ότι μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι το ανάκτορο που είχαν χτίσει αυτοί οι δύο πρίγκιπες, οι δύο πρώτοι βασιλείς, μπορεί να ταυτιστεί με αυτό που ο πρώην έφορος εδώ της Θήβας ονόμασε The Fortified Building, δηλαδή το οχυρωμένο κτίριο. Βρέθηκε δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κτίριο αυτής της εποχής, που είναι και το Αμφίον, δηλαδή της πρωτοελλαδικής δύο περίοδου, δηλαδή στα μέσα της τρίτης χιλιετίας π.Χ., το οποίο συνδεόταν με μέρος του αρχαίου τείχους, διότι στην παράδοση, στην Οδύσσια, αυτοί οι δύο θεωρούνται οι πρώτοι ίδρυτες της πόλεως και οι πρώτοι κτίστες του τείχους των Θηβών. Για αυτούς λοιπόν τους δύο προορίστη ως χώρος ταφής ο λόφος που βρισκόταν απέναντι από τις βόρειες πύλες. Και η παράδοση έλεγε ότι είχαν ταφεί και οι δύο σε ένα τάφο, ως αυτάδελφοι και δίδυμοι που ήσαν, ο οποίος κατά τεκμήριο έπρεπε να βρίσκεται σε αυτό το λόφο.
Πού ακριβώς, αυτό απέμενε να το ανακαλύψουν οι αρχαιολόγοι. Δεν υπήρχε ένδειξη της πραγματικής υπόστασης αυτού του τάφου και είμαι βέβαιος ότι η βιογραφία και οι περισσότεροι πίστευαν ότι αυτό είναι ένα μύθευμα των Ελλήνων, όπως έλεγε και ο Πφίστερ για τα Reliquien Cust. Αν ανοίξουμε τους τάφους που λένε οι Έλληνες των ηρώων τους, θα τους βρούμε καινούς. Διαψεύστη. Και χαίρομαι που διαψεύστη με αυτή την καταπληκτική περίπτωση του κοινού τάφου Ζήθου και Αμφίωνος, διότι τον εντόπισα στην κορυφή του λόφου και βρήκα μέσα τα οστά των ηρώων, χρυσά κοσμήματα που αποτελούσαν μέλη ενός λαμπρού περιδεραίου, που ανεδείκνυε και την πολιτική αλλά και την θρησκευτική τους ιδιότητα. Αυτό συμβολίζουν αυτά τα σύνθετα κοσμήματα, είναι αυτά που βλέπετε εδώ στο βιβλίο. Και βρήκα και αγγεία τα οποία ετεκμηρίωσαν την χρονολόγηση του τάφου στην πρωτοελλαδική περίοδο, γύρω στο 2600 π.Χ. Επομένως, το λεγόμενο fortified building που ανέφερα προηγουμένως και ο τάφος του Ζήθου και του Αμφίωνος στην κορυφή του ομώνυμου λόφου είναι αποδείξεις ενός λαμπρού πολιτισμού που γνώρισε η Θήβα την 3η χιλιετία π.Χ. όταν οι πάντες πίστευαν και πιστεύουν ακόμη ότι η Ελλάδα την εποχή εκείνη κατοικείτο από τσοπάνιδες και ψαράδες. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε, κυρίως οι βιωτοί αλλά και όλοι οι στερεολαδίτες, ότι από εδώ πέρασαν οι μηνύες με τον λαμπρό αυτό πολιτισμό αλλά και την τεχνογνωσία τους, να πούμε, σε ό,τι αφορά τα μεγάλα υδραυλικά έργα τα οποία πραγματοποίησαν. Άρα, γιατί αυτή η αμφισβήτηση, κύριε Σπυρόπουλε? Αμφισβητείται σταθερά αυτός ο πολιτισμός της Ελλάδος και αγνοείται, παραγνωρίζεται σκοπίμως. Δηλαδή πιστεύουν όλοι ότι η Ελλάδα αρχίζει να μπαίνει στο πολιτισμικό κάδρο με την πρώιμη Μυκηναϊκή εποχή, δηλαδή γύρω στο 1600 π.Χ. Μεγάλη πλάνη. Η μεγάλη ανάπτυξη του ελληνικού, του μηνιακού ελληνικού, γιατί οι περισσότεροι θεωρούν τους μηνίες σαν προέλληνες. Ο μηνιακός πολιτισμός λοιπόν γνωρίζει μια λαμπρή ανάπτυξη για μια ολόκληρη χιλιετία. Από το 2750 μέχρι το 1750. Σε αυτή την περίοδο πρέπει να χρονολογήσουμε τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα που έγιναν στην Ελλάδα και επειδή είμαστε στη βιωτεία, πιστεύω ότι αξίζει να αναφέρουμε εδώ την αποστράγγιση της Κοπαίδος, ένα πρωτοποριακό έργο που υπήρξε κατά τη γνώμη μου το μοντέλο, το πρότυπο της επιστημονικής υδραυλικής μηχανικής η οποία εφαρμόστηκε και στις χώρες της Αφρικής, δηλαδή την Αίγυπτο και της Μέσης Ανατολής. Άρα εδώ είναι η κοιτίδα αυτών των επιστημονικών επιδόσεων. Γνωρίζουμε ότι αξιώνεται, πρεσβεύεται ότι πέρυξ του τάφου υπάρχει και μια πυραμίδα. Μια πυραμίδα η οποία δεν, κατά πολλούς δεν χρονολογείται την ίδια περίοδο με τον τάφο, αλλά εσείς επιμένετε ότι είναι της ιδίας περίοδου και πολλό δε μάλλον μιας εποχής που υπήρχε, η Θήβα ήταν σε άνθηση ο θηβαϊκός πολιτισμός. Κοιτάξτε, αυτός ο λόφος στην κορυφή του οποίου βρισκόμαστε τώρα, με διαμορφώσεις τεράστιες, πήρε τη μορφή ενός βαθμιδωτού μνημείου. Αυτό που λέμε πυραμίδα. Έχει τρεις φυσικές βαθμίδες και στην κορυφή του έχει τον τύμβο εντός εισαγωγικών, διότι πρόκειται για μια δομημένη κατασκευή από πλίνθους μέσα στις οποίες έγινε ο τάφος του Ζήθου και του Αμφίωνος με είσοδο από το βόρειο μέρος για να μπορούν να τον ανοίγουν κατά καιρούς, να κάνουν μέσα κάποιες τελετουργίες, να τον καθαρίζουν ίσως και να προσφέρουν συνεχώς διάφορα πράγματα μέσα στο τάφο. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη ταράτσα. Κατεβαίνουμε και πάμε σε μια τρίτη και ξανά κατεβαίνουμε. Η διαπίστωση ότι ο λόφος αυτός είναι κομμένος σε βαθμίδες προέκυψε από μια επισκόπηση της εξωτερικής του μορφής και από μια έρευνα που έγινε στην δυτική πλευρά του που οδηγεί προς το προάστιο Πυρί, όπου κατεδείχθη ότι η ελαφρά ή παχύτερη επίχωση που εκάλυπτε τις πλαγιές ή τις επίπεδες επιφάνειες αυτής της διαμόρφωσης αφαιρέθηκαν και οδηγούσαν στο φυσικό βράχο.
Πρόκειται δηλαδή για ένα σμιλευμένο βράχο και όχι ακριβώς ένα μνημείο με μεταφερόμενα σπρίγκλες πέτρες. Όχι, πέτρα. Δεν υπάρχουν πέτρες εδώ. Οι μόνες πέτρες που αναφέρονται εδώ από τον Βαυσανία είναι εκείνες οι οποίες περιέβαλαν τη βάση του λόφου, που ήσαν τεράστιες, που είχαν πλάτος γύρω στα 12-15 μέτρα, οι οποίες βρέθηκαν. Τις είχε δει και ο συνταγματάρχης Λίκ το 1809 και τις είδαν συνεχεία ο Σταματάκης και άλλοι αρχαιολόγοι της Ενεθήνης Αρχαιολογικής Εταιρείας και τις περιέγραψαν. Είναι ένα καμπύλο τείχος το οποίο περιέβαλε το λόφο και τον ιεροποιούσε, τον καθιστούσε ένα τέμενος, και ο Παυσανίας γράφει ότι σε μικρή απόσταση από αυτό το λόφο υπήρχαν μέχρι την εποχή του τεράστιοι σωροί από πυρές, στάχτες, κάρβουνα κτλ. Από τις εντατικές θυσίες που γινόταν εδώ προς τιμήν των ηρώων. Άρα είναι ένας ιερός χώρος, είναι απ' την άλλη μεριά ένα έμβλημα του μηνιακού χώρου και του μηνιακού πολιτισμού. Πήρε αυτή την μορφή, τη βαθμιδωτή. Και έχω κάθε λόγο να πιστεύω, με βάση τα δεδομένα της ανασκαφής του Κεραμόπλου, της μικρής έρευνας που έκανε ο Κεραμόπλος, ότι είχε μια εξωτερικά μια επένδυση με λευκό χρώμα, πιθανότατα και με επιζωγράφηση, και έτσι προέβαλε στον κέντρο ελλαδικό χώρο σαν ένα φοβερό μνημείο, ένα καταπληκτικό μνημείο, το οποίο προσδιόριζε και γεωγραφικά τον χώρο της Θήβας ως χώρο ιερό και χώρο μεγάλου υψηλού πολιτισμού. Ξέρουμε όλα, δεν ξέρουμε την έκθεση των μνημείων αυτών. Γνωρίζουμε ότι οι σπουδαίοι χώροι της Ελλάδος, όπως τους ξέρουμε από τη μεταγενέστερη περίοδο, όπως είναι η Ολυμπία, όπως είναι η Λέρνα, έχουν τεράστιους θόλους, μεγάλα υψηλά θολωτά μνημεία, όπως είναι η Λακεδαίμων στην Πελάνα της Λακωνίας, που έχουν περίοπτα εξωτερικά και μεγαλυθικά μνημεία, τα οποία προβάλλουν στο χώρο ως τυλαυγή σήματα, ή όπως λένε οι ερευνητές τους οι Γερμανοί, Landmarkierungen, δηλαδή εμβλήματα, σημεία, ορόσημα που προσδιόριζαν το χώρο, κατά αυτούς όριζαν την πορεία των εμπορικών δρόμων μέσα στον ελλαδικό χώρο. Ενδέχεται όμως να είχαν και έναν άλλο κοσμικό προσδιορισμό. Ή πιο μυστικιστικό ίσως. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι και η πυραμίδα σαν σχήμα ενδεχομένως είναι μια εκκοσμίκευση ενός σχήματος γεωμετρικού, ενός σχήματος κοσμικού, στο οποίο δεν θα είχα καμία αντίρρηση να δεχθώ ότι οι μηνύες ήσαν ειδικοί γνώστες ή και μύστες, αν θέλετε. Διότι αυτοί εισάγουν για πρώτη φορά στον κόσμο την επιστημονική γνώση, τη μαθηματική γνώση. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι ο Πλάτων έχει δίκιο όταν αναφέρεται, κατά την άποψή μου, σε αυτήν την εποχή και θεωρεί ότι οι Άτλαντες ή οι μηνύες συνεχίζουν αυτό που εκείνος είχε βάλει ως επικεφαλίδα στην Ακαδημία του, αγεωμέτρητος μηδής ησίτο ή ο Αΐο Θεός Ωμέγας γεωμετρή. Λοιπόν, οι μηνύες είναι μεγάλοι γεωμέτρες και πιστεύω ότι αυτό το είχαν εννοήσει αυτοί οι άνθρωποι, και από την άποψη αυτή φαίνεται ότι συμπορεύονται σε αυτήν την εκφρασή τους με τα κοσμικά σχήματα και τις άλλες μαθηματικές γνώσεις που είχαν για το σύμπαν. Η άρνησή τους να επιτρέψουν να μπούμε στο εσωτερικό της πυραμίδος.
από τον Απρίλιο του 1973, όταν μετά από μια πιο επισταμένη και καθόλου επιστημονική ματιά στο ισομετρικά βαθμιδωτό κατά τα φαινόμενα πρανές της πλαγιάς που καθημερινά περιδιάβαινε ο αρχαιολόγος, αλλά και την περαιτέρω τεκμηρίωση της θεωρίας του με έρευνες μιας μόνο εβδομάδας που προηγήθηκαν, πέρασαν πολλά χρόνια. Ο κύριος Σπυρόπουλος κατέθεσε τη θεωρία του για τη βαθμιδωτή πυραμίδα του Αμφίου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και ομόφωνα έγινε φοιτητής. Και θα συνέχιζε την έρευνα, αλλά η ξαφνική μετάθεσή του φρέναρε ουσιαστικά τις εργασίες ανάδειξης του μνημείου. Όταν βρήκα αυτό το μνημείο ήμουν πολύ νέος, γύρω στα 30. Επομένως δεν μπορώ να πω ότι είχα μια ειδική σοφία στο μυαλό μου και ήρθα εδώ απεσταλμένος για να βρω αυτό το μνημείο. Στην πορεία της έρευνας διαπίστωσα ότι στη δυτική του πλευρά, που ήταν το μέρος που ανεβαίναμε και κατεβαίναμε για να πάμε στο πλοίο να φάμε, υπήρχε μια τέτοια επάλληλη κλίση. Δηλαδή, ναι, δηλαδή έβλεπα να υπάρχει μια οριζόντια επιφάνεια και μετά μια ένα κεκλειμένο επίπεδο, που κατέληγε σε μια οριζόντια πάλι επιφάνεια και πάλι κεκλειμένο επίπεδο και πάλι μια οριζόντια επιφάνεια και το τελευταίο κεκλειμένο επίπεδο, το οποίο θεωρώ ότι είναι η αρχή μιας πολύ μεγάλης βαθμίδος, η οποία είναι μπαζωμένη, διότι αυτό το μνημείο ήταν τεράστιο, δηλαδή η σημερινή του εμφάνιση, το αδική, δεν είναι ούτε το 1/3 από την αρχική του έκταση. Ξεκινούσε από τον Χρυσορόα προς Ανατολά και έφτανε μέχρι τη Δύρκη προς Δυσμάς. Λοιπόν, στην παρατήρηση, γιατί ήταν μια απλή παρατήρηση, γιατί ο Λόφος έχει αυτές τις κλίσεις και τα επίπεδα αυτά, και γιατί μας ταλαιπωρούσε να προσέχουμε στην κατάβαση, να πηγαίνουμε σε επίπεδο και ούτω καθεξής, μας οδήγησε να δεν κάνουμε μια έρευνα να δούμε τι κρύβεται κάτω από αυτό το πράγμα, να αφαιρέσουμε την επίχωση που έχει ο Λόφος. Και η επίχωση στα κεκλειμένα επίπεδα ήταν πολύ λίγη, 5 πόντους χώμα. Στα οριζόντια επίπεδα έφτανε και μέχρι 1 μέτρο. Όταν τα καθαρίσαμε, αφαιρέσαμε απλώς το χώμα, διαπιστώσαμε προς μεγάλη μας έκπληση ότι ο Λόφος ήταν κομμένος, ο βράχος ήταν κομμένος αριστοτεχνικά και απέδιδε αυτό το σχήμα των βαθμίδων που είχαμε εντοπίσει εμπειρικά με την κατάβασή μας προς το Πύργο. Έφερα έναν αρχιτέκτονα. Στην αρχή το φίλο μου τον Γιάννη τον Ασπρά και εν συνεχεία το Σπύρο τον Ευπιώτη, οι οποίοι με μηχάνημα απετύπωσαν την εξωτερική μορφή του Λόφου, την φορά του. Διαπίστωσαν λοιπόν το εξής, ότι ο πρώτος κόνος που είναι με πλήθες έχει ύψος 2 και 20 μέτρα, ο επόμενος κόνος πρώτος του βράχου είναι 4 και 40, ο επόμενος 8 και 80, και έπεται συνέχεια. Αυτή η κανονικότητα και μάλιστα σε συνδυασμό με το ύψος του τύμου, τον οποίο κακώς άλλοι υποθέτουν ότι σε άλλη εποχή είναι η πυραμίδα και σε άλλη είναι ο τάφος. Όχι. Το μνημείο έχει μια ενιαία μορφή και συμμετρία σε όλα τα επιμέρους στοιχεία του. Έχουν καταγραφεί 26 πυραμιδοειδή κτίσματα από την Θήβα έως και την Κρήτη. Η πυραμίδα του Ελληνικού νότια του Άργους, που δεν αποκλείεται να είχε ελατρευτική χρήση, έχει κάτωψη ορθογωνική. Σημαντική είναι επίσης και η παρόμοια κατασκευή πυραμίδα που βρίσκεται στο χωριό Λιγουριό της Επιδαύρου. Αξιόλογες θεωρούνται οι πυραμίδες της Δαλαμανάρας νότια του Άργους, της Καμπίας στη Νέα Επίδαυρο, της Οικειώνας βόρεια του Άργους, με αξιολογότερη όλων, αλλά κρυμμένη προς το παρόν, την κλιμακωτή πυραμίδα του Αμφίου στη Θήβα. Το σημαντικότερο όμως γεγονός είναι η χρονολόγηση των πυραμίδων του Ελληνικού και του Λιγουριού, που η Ακαδημία Αθηνών τις αξιολόγησε ως αρχαιότερες των Αιγυπτιακών σύμφωνα με ανακοίνωσή της, δηλαδή στην 3η χιλιετία π.Χ.
Στην Αίγυπτο, η πρώτη πυραμίδα που ήταν όπως και τη Θήβας βαθμιδωτή, αυτή της Σακάρας, χρονολογείται στο 2630 π.Χ. Οι επόμενες είναι οι πυραμίδες του Σνερφού, που χρονολογείται στο 2600 π.Χ. και η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας του Φαραώ, του Χέοπα, χρονολογείται το 2505 π.Χ. Δυστυχώς όμως, μόλις βγήκε η πρώτη ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών, ο τότε Υπουργός Πολιτισμού απαγόρευσε δια νόμου την όποια έρευνα γύρω από την χρονολόγηση των ελληνικών πυραμίδων. Μετά από αυτό, η Ακαδημία Αθηνών, με νέα ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι οι ελληνικές πυραμίδες είναι συνομήλικες των Αιγυπτιακών. Η πρώτη, ωστόσο, αξιολόγηση της Ακαδημίας Αθηνών ενίσχυσε τη θεωρία ότι οι αρχαίοι Έλληνες επηρέασαν σημαντικά τον Αιγυπτιακό πολιτισμό και πρώτοι αυτοί κατασκεύασαν πυραμίδες. Άλλωστε, η Σφίκα και ο Γρίπας, που κοσμούν τις Αιγυπτιακές πυραμίδες, συναντώνται και στην ελληνική μυθολογία. Γνωστό είναι το παράδειγμα του Ειδίποδα στη Θήβα, που ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να λύσει το ένιγμα της Σφίγγας για να γλιτώσει την πόλη του, γιατί όποιος απαντούσε λάθος, η Σφίγγα τον έτρωγε. Ομοιότητες επίσης υπάρχουν ανάμεσα στην ελληνική και στην αιγυπτιακή τέχνη. Στην τέχνη, οι σφραγιδόλυθοι συναντώνται στην Αίγυπτο, αλλά και στην Μινωική Κρήτη. Ομοίως και οι αρχαϊκοί κούροι συναντώνται και στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Ένα αρκούντος εύλογο ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι γιατί οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν μικρές πυραμίδες. Η πυραμίδα της Γκίζας, για παράδειγμα, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, έχει ύψος 146 μέτρα. Η απάντηση είναι απλή. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν υπέρ του μέτρου στην τέχνη και απεχθάνονταν την χλειδί και την υπερβολή στο μέγεθος των αρχιτεκτονικών έργων των ανατολίτικων λαών, όπως των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων. Άλλωστε, οι Αιγυπτιακές πυραμίδες οικοδομήθηκαν με τον υδρότα και το αίμα χιλιάδων σκλάβων που τους φέρονταν σαν ζώα. Τα κοσμήματα που βρήκαμε ήταν αρπαγμένα προφανώς από συλλητές στην αρχαία εποχή, ίσως στη Μικηναϊκή περίοδο. Κάποιος μπήκε μέσα και έκλειψε τον τάφο και πήρε τα περισσότερα κομμάτια των κοσμημάτων. Εγώ πιστεύω ότι ήταν δύο σπουδαία βασιλικά περιδέρια που τα φορούσαν στο λαιμό τους οι δύο πρίγκιπες. Μας έμειναν και εμάς 4. 3 είναι αποδεδομένα εδώ και ένα τέταρτο που βρήκαμε στη συνέχεια. Όπως επίσης βρήκαμε και μερικούς, ένα θυμάμαι ή δύο τροχίσκους ακτινοειδείς και μερικά χρυσά ελάσματα που είχαν πάνω κοκκιδωτή διακόσμηση. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι ήταν ένας τάφος πολύ πλούσιος πραγματικά, και τα, όπως έχω αναλύσει στο βιβλίο μου, αυτά τα εμβλήματα εδώ, οι κρινοπάπυροι όπως τους χαρακτηρίζω, είναι το έμβλημα του μηνιακού πολιτισμού. Είναι το κόσμο που έχει ο πρίγκιπς με τα κρίνα στην Γνωσό, αλλά και Αιγύπτιοι βασιλείς όπως και ο Μήνης και μεταγενέστεροι βασιλιάδες, οι οποίοι έχουν, είναι άλλωστε ένα από τα δύο σύμβολα της Αιγύπτου, ο κρινοπάπυρος. Θέλω να πιστεύω λοιπόν αυτό είναι ένα σύνδεσμος ανάμεσα στην Ελλάδα. Αλλά τοποθετείτε εσείς το μνημείο εδώ της προμικηναϊκής περίοδου, σε αυτή την περίοδο. Χίλια χρόνια τουλάχιστον πριν. Και πιστεύω ότι αυτός ο πολιτισμός που είναι άγνωστος και θέλουν να τον κρατούν άγνωστο οι αρχαιολόγοι και διαψεύδονται καθημερινώς στις θεωρίες που προσπαθούν να αρθρώσουν ότι οι Μυκηναίοι δημιούργησαν την πρώτη κοινωνική διάρθρωση στην Ελλάδα, αυτά δεν στέκουν. Νομίζω ότι αυτός ο πολιτισμός, ο μηνιακός, επέδρασε βαθύτατα σε όλο το μεσογειακό χώρο και πολλά στοιχεία του αιγυπτιακού υλικού πολιτισμού αλλά και του άλλου στηρίζονται σε αυτές εδώ τις διαπιστώσεις και τις ανακαλύψεις, οι οποίες λογικό είναι να προβληματίζουν και μερικούς να τους ενοχλούν.
Οι περισσότεροι είναι δεσμευμένοι με κάποιες θεωρίες που έχουν διατυπώσει και ξέρετε, οι αρχαιολόγοι και οι λόγοι γενικά είναι όπως και οι αρχιερείς και οι κληρικοί, μια όχι επιμονή μόνο και αιμονή σε αυτά που λένε. Και ακόμα και όταν έρθει το φως της ελάμψεως, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις ψευδοθεωρίες που πιστεύουν. Αλλά δεν είναι γενναίο αυτό. Πρέπει καμιά φορά να παραδεχόμαστε εκείνο το οποίο δεν ξεκινάει από καμία εθνικιστική προσπάθεια να αναδείξουμε το αυτονόητο. Αυτό είναι εδώ. Και με προβληματίζει η άρνησή τους να επιτρέψουν να μπούμε στο εσωτερικό της πυραμίδος, που είναι το σπουδαιότερο, το ωραιότερο, το εντεχνότερο τεχνολογικό έργο στην Ελλάδα της 3ης χιλιετίας π.Χ., να το απολαύσουμε, να το αξιολογήσουμε και να το εντάξουμε στην παράδοσή μας. Γιατί δεν αφήνουν να μπούμε μέσα, ένα μεροκάμα το κοστίζει. Άλλοι είπαν ότι ίσως είναι ένα υδραγωγείο μέσα στο λόφο. Αυτό είναι πρωτοφανές και εν μέρη και λίγο κουτό. Μαθαίνουμε ότι έχετε ήδη αναλάβει μια πρωτοβουλία εδώ οι Θηβαίοι πολίτες προκειμένου να επισπευστούν κάποιες διαδικασίες και να ξεκολλήσει επιτέλους αυτό το θέμα της έρευνας και της συνέχισης των έργων ανασκαφής του κυρίου Σπυρόπουλου. Πριν από 2 χρόνια αγνώρισα παντελώς το θέμα. Δεν ήξερα ότι υπήρχε πυραμίδα, δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Ένας καλός μου φίλος, να είναι καλά, με ενημέρωσε, μου μίλησε και από τότε κάτι μου μπήκε στο μυαλό. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο φτιάξαμε ένα συνδυασμό και κατεβήκαμε στις τοπικές εκλογές για το Δήμο της πόλης. Ο συνδυασμός βέβαια δεν πήγε καλά, αλλά το σπόρο το ρίξαμε. Και η απόδειξη αυτή η εκπομπή που γίνεται σήμερα. Ο συνδυασμός λεγόταν, αν το γνωρίζετε, η Θήβα στην κορφή της πυραμίδας. Και το πρώτο μας μέλημα θα ήταν να ξεθάψουμε το λαμπρό μνημείο. Από εκεί και πέρα η ιστορία πήρε το δρόμο της, αλλά αν θέλουμε να πάμε λίγο πιο πίσω, η ιστορία ξεκινάει κάπου στο 1970. Ξεκινάει σαν παραμυθάκι, παραμύθι για μικρά παιδιά. Κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο κύριος Σπυρόπουλος, νεαρός τότε, φλογερός αρχαιολόγος, μετατέθηκε στη Θήβα. Με την νιώτη μπροστά, με τις γνώσεις, με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς από όπου άντλησε πληροφορίες, αλλά και με την τύχη, κατάφερε και βρήκε τον τάφο των ιδρυτών της Θήβας, του Ζήθου και του Αμφίωνος. Συνέχισε τις έρευνες, βοηθούμενος και από την τύχη όπως είπα και πριν. Κάποια στιγμή ανακάλυψε ένα φρεάτιο, ένα πηγάδι θα το έλεγα, βάθος περίπου 20 μέτρων. Κατέβηκε μαζί με άλλους αρχαιολόγους και κάποιους λίγους Θηβαίους μέσα σε αυτό το πηγάδι με μαγκανάκι. Προχωρήσανε, βρήκανε στοές μέσα, ύψους 5 μέτρων περίπου, με θόλο στο τελείωμα. Βρήκανε σκαλοπάτια, βρήκανε μια σφικοφολιά θα το έλεγα, χωρίς να είμαι ειδικός βέβαια. Όλα αυτά κάποιοι τα αποδώσανε σε υδραγωγείο. Τα αποδώσανε στο τίποτα, κάποιοι είπαν ότι δεν είναι τίποτα. Ο κύριος Σπυρόπουλος κάποια στιγμή μετά από μια εβδομάδα έκανε και τη χρονολόγηση και την έστειλε πίσω, πολύ πίσω από ό,τι ξέρουμε. Την έστειλε στο 2700 π.Χ. Ο κύριος Σπυρόπουλος την επόμενη εκδιώχτηκε από τη Θήβα. Διώχτηκε κακώς και τον στείλαν αλλού, κάπου στην Πελοπόννησο. Η είσοδος που είχε ανακαλύψει την επόμενη που ήρθε μια κυρία αρχαιολόγος, την κλείσανε με τσιμέντο και από εκεί και πέρα κανείς Θηβαίος δεν έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε προσπάθειες με τη βοήθεια του Δήμου Θηβαίων, που για πρώτη φορά
Δεσμευτήκατε στην προηγούμενη επίσκεψη του κυρίου Σπυρόπουλου να δημιουργήσετε μια ομάδα, έναν σύλλογο, μια έτσι συμπαγή φωνή και εν είδη γροθιάς. Ένα μοχλοπίεσης. Ένα μοχλοπίεσης, ναι. Αυτό πάει αυτή η πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία, εντάξει, ήρθαν οι γιορτές, κάτσαμε λίγο με τις οικογένειές μας. Από εδώ και πέρα θα το κυνηγήσουμε με τη βοήθεια του Δήμου των Θηβαίων. Ξεκινάμε και στείλουμε σύλλογο. Η ονομασία του. Φροντιστήριον Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας. Αυτός ο σύλλογος θα δουλέψει σαν πίεση. Θα μαζέψουμε τους Θηβαίους δίπλα μας, θα πιέσουμε με κάθε τρόπο, θα πάμε όπου χρειαστεί να πάμε. Ζητούμε το εξής απλό και αυτονόητο. Εμείς λέμε ότι είναι πυραμίδα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαστε πλανημένοι, ότι ο κύριος Σπυρόπουλος είναι κάποιος παραμυθάς. Πολύ ωραία. Να βρεθούμε, να μας δώσουν την άδεια, από πού θα την πάρουμε. Αν είναι να την πάρουμε από την αρχαιολογία, να την πάρουμε. Αν δεν είναι τίποτα, να πάμε στο δασαρχείο. Σας γοητεύει η ύπαρξη μιας πυραμίδας στην πόλη της Θήβας? Γοητεύει τους πάντες. Θέλουμε να μπούμε μέσα. Θέλετε να μάθετε την ιστορία σας? Θέλουμε να δούμε τι είναι. Να έρθουν όσοι συμφωνούν, αλλά και όσοι διαφωνούν. Και να σκάψουμε να μπούμε μέσα, να λύξει το θέμα. Και εδώ θα στείλω και ένα μήνυμα προς τον εγωρικό σύλλογο, προς το επιμελητήριο. Αν εξαιρέσουμε την πολιτιστική αξία, η οποία μάλλον είναι τεράστια και η οποία είναι ικανή να κάνει τούμπα την σύγχρονη γραμμένη ιστορία. Αν τα εξαιρέσουμε όλα αυτά και πάμε καθαρά στο λογιστικό τμήμα και θεωρήσουμε ότι η πόλη μας είναι ένα μεγάλο μαγαζί. Κύριοι, το μαγαζί μέρα με τη μέρα φτωχαίνει. Βλέπουμε μαγαζιά στον πεσόδρομο της Θήβας αλλά και αλλού να κλείνουν. Τι θα κάνουμε? Δεν θέλουμε να βάλουμε κόσμο στο μαγαζί μας. Πέραν αυτού όμως και μόνο η γνώση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και μιλάω και εγώ έτσι ως βιωτή, είναι μια αρχή για να πλησιάσουμε το ίδιο μας το είναι, κύριε Τουτουζά. Για να ξεφτουρίσουμε, για να πάμε ψηλά, για να φτάσει η φήμη μας μέχρι την Αρκτική. Είχαμε τη χαρά σήμερα να δεχτούμε, να υποδεχτούμε τον κύριο Σπυρόπουλο, ο οποίος παλιά υπήρχε και έφορος της αρχαιολογίας στη Θήβα. Πολύ λεπτομερώς μας εξήγησε ότι στο χώρο αυτό υπάρχει πυραμίδα η οποία είναι περίπου ύψους 40 μέτρων και κατά την αρχαιολογία μας ήταν και σουβαλισμένη. Στις δικές του έρευνες, μια τομή που είχε κάνει από τη Δίρκη μέχρι το Χρυσορώα, μας είπε ότι είχε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλές στοές και πάρα πολύ σοβαρά ευρήματα. Εγώ θέλω να υποσχεθώ σαν Δημοτική Αρχή ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα φροντιστήριο, θα έλεγα, αρχαιογνωσίας και να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο, προκειμένου, αφού η πολιτεία δεν βοηθάει πλέον, ό,τι μπορεί να κάνει ο Δήμος να είναι παρόν και να προσπαθήσει μέσω του συλλόγου που θα δημιουργήσει ό,τι μπορέσει να κάνει στις δύσκολες εποχές που ζούμε για τα αρχαία μας, τα οποία είναι η ιστορία μας και χωρίς οι περισσότεροι δεν ξέρουν το παρελθόν μας. Εάν λοιπόν δεν ξέρεις το παρελθόν, δεν μπορεί να έχεις μέλλον. Θα ήθελα να ευαισθητοποιήσω όλους όσους βρίσκονται εδώ, να δημιουργήσουμε το σύλλογο σύντομα και από εκεί και πέρα ό,τι μπορεί να κάνει ο Δήμος θα το κάνει. Αυτό το υπόσχομαι. Και διαρωτάμε ποιος έχει το δικαίωμα να στερεί από την πόλη αυτήν την ανακάλυψη, και ακόμα αν έχει την άποψη ότι αυτό δεν είναι πλέγματα πυραμίδων, υδραγωγία, οτιδήποτε άλλο. Οπωσδήποτε είναι ένα έργο. Το αμφίο είναι μνημείο, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αλλιώς ας αποχαρακτηρίσει το χώρο, το Υπουργείο Πολιτισμού από μνημείο και ας τον αφήσει ελεύθερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Οπότε να τελειώνουμε. Από τη στιγμή όμως που το αναγνωρίζουμε ως μνημείο, αλλά δεν αφήνουμε την ερευνά του, παραπέμπει σε μια απαράδεκτη υποκρισία. Και επειδή πολλοί αμφισβητούν την αρχαιότητα της πυραμίδας, αν δηλαδή προϋπήρχε των Αιγυπτιακών, θα σίγουρα να σημειώσουμε ότι μέχρι τα τώρα δεδομένα, και πέρα από κάθε αμφισβήτηση, είναι η αρχαιότερη της Ευρώπης. Κοιτάξτε, την απόδειξη για τη χρονολόγηση του αμφίου την έχω εδώ στο βιβλίο μου, την οποία παρουσίασα ως διατριβή επί ηφηγεσία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεωρώ ότι είναι γελίο από τη μία στιγμή το βιβλίο να εγκρίνεται και εγώ να γίνομαι ηφηγητής και από την άλλη να αμφισβητούμε τα αυτονόητα και τα μνημεία.
Άλλωστε η βιβλιογραφία που ακολούθησε για τα χρυσά κοσμήματα κτλ, τα οποία είναι ανάλογα και σύγχρονα με κοσμήματα που έχουν βρεθεί στο Θησαυρό της Τυριάτιδος, στην Πολιόχνη της Λίμνου, στην Τρία, δηλαδή όλα κοσμήματα του 2600 π.Χ. Να καθόμαστε τώρα να συζητάμε περί όνου σκιάς. Αλλού παραπέμπει λοιπόν αυτή η κολλησιεργία. Παραπέμπει ενδεχομένως στην άρνηση να ανοίξουμε μια σελίδα του πολιτισμού μας, η οποία θα δοξάσει τον τόπο μας και θα βοηθήσει την περιοχή αυτή. Παραπέμπει ενδεχομένως σε ζηλοτυπίες επαγγελματικές, παραπέμπει σε άλλες μικρότητες. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Είναι πάρα πολύ απλό με ένα μεροκάματο να μπούμε στο εσωτερικό του λόγου και εκεί θα είναι η λιδία λίθος των όποιων θεωριών, δικών μου, άλλων κτλ. Αυτό νομίζω το δικαιούται η πόλη, το δικαιούται η στερεά Ελλάδα, γιατί έτσι θα αναδειχθεί ένας λαμπρός κρίκος του πολιτισμού μας που πιστεύω ότι στη μεγάλη του ακμή έφτασε ακριβώς αυτή την περίοδο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πλανήτης μας διαπερνάται από πολλές ενεργειακές γραμμές που όλες μαζί σχηματίζουν ένα γιγάντιο γεωμετρικό σχήμα. Αυτό το γεωμετρικό σχήμα λέγεται πως εξασφαλίζει την κυκλοφορία της ζωτικής ενέργειας του ίδιου του πλανήτη και σχετίζεται στενά με τους αποκαλούμενους τόπους δύναμης. Αναφορές στις εσωτερικές παραδόσεις, τους θρύλους και τους μύθους, αλλά και τα αρχαία μνημεία υποδεικνύουν πως οι αρχαίοι λαοί γνώριζαν το πως να διαχειρίζονται τις ενέργειες που διατρέχουν το σώμα της μητέρας γης. Με τη βοήθεια των τεχνητών δορυφόρων και των σύγχρονων μεθόδων γεωεντοπισμού, εύκολα αποδεικνύεται πως οι τόποι όπου υπάρχουν πανάρχια μεγαλυθικά μνημεία, καθώς και οι τόποι που συνιστούν ιστορικά μέρη λατρείας ανά τον κόσμο, σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς βρίσκονται τοποθετημένοι σε σημεία που οριοθετούν σαφέστατα γεωμετρικά σχήματα. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η διασπορά αρχαίων τόπων λατρείας στον ελλαδικό χώρο, με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να βρίσκονται σε κορυφές ισόπλευρων τριγώνων. Στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχαν τα μονοπάτια του θεού Μην. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν γνωστά ως ιεροί δρόμοι του θεού Ερμή. Στη Γερμανία αναφέρονται ως ιερά μονοπάτια. Στη Βόρεια Αμερική, πολλά λατρευτικά και θεραπευτικά κέντρα των Ινδιάνων βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε ευθείες γραμμές. Στην Αγγλία, οι νοητές ευθείες γραμμές που συνδέουν πανάρχαιους τόπους λατρείας ονομάζονται γραμμές Λέι. Πιστεύετε πως πάνω σε αυτές ρέει εκείνη η ζωτική δύναμη που ενεργοποιεί τα συγκεκριμένα κέντρα λατρείας. Οι Κινέζοι ακόμη και σήμερα αναφέρονται στα μονοπάτια του Δράκοντα, τα οποία διατρέχουν ένα τόπο και τα οποία σχετίζονται και με τη φημισμένη τέχνη του Feng Shui. Τη θεωρία αυτή βέβαια δεν θα επιδιώξουμε να την επιβεβαιώσουμε σήμερα, αν και την ενεργειακή όσο και μυστικιστική πλευρά του θέματος αναδεικνύουν όσοι λατρεύουν και αφουγκράζονται τους παλμούς της κρυμμένης πυραμίδας της Θήβας και αγωνίζονται να ασκήσουν τις απαραίτητες εκείνες πιέσεις στην πολιτεία, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν ανασκαφικές εργασίες που θα φέρουν στο φως την πυραμίδα της πόλης τους. Ένα περίεργο φως πάνω από την πυραμίδα της Θήβας. Τελικά αυτό το βίντεο πώς τραβήχτηκε? Υπάρχουν οι υποστηρικτές του και αυτοί που λένε ότι κάτι συμβαίνει στη Θήβα, αλλά και οι πολέμοι.
Αυτό έγινε ένα βράδυ του περασμένου Φεβρουαρίου. Καθώς είχα βγει στο μπαλκόνι του σπιτιού μου έτσι να χαλαρώσω, είδα ένα περίεργο φως, το οποίο γεωγραφικά το προσδιορίσα και όπως αποδείχθηκε είχα δίκιο, ακριβώς πάνω από την πυραμίδα. Η εντύπωση μου έκανε ήταν ότι δεν ήταν κάποιο τεχνητό αντικείμενο, φαινόταν σαν ζωντανό. Και ως εκ τούτου θεώρησα ότι ήταν χρήσιμο να πάρω την ιδιωτική μου κάμερα να το καταγράψω. Τι μέγεθος είχε? Δεν μπορώ να προσδιορίσω, από ό,τι δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω και τι zoom κάνατε και αυτό. Ναι, έκανα zoom στην κάμερα όσο πήγαινε. Αυτό που μπόρεσα να καταλάβω ήταν ότι ήταν γύρω στα 300 μέτρα πάνω από το σημείο που βρισκόμαστε. Κατόπιν το έδειξα σε κάποιους ανθρώπους δικούς μου και με συμβουλέψαν να το ανεβάσω στο διαδίκτυο, όπως και έκανα. Δεν περίμενα ότι θα λάμβανε τέτοιες διαστάσεις και το ευτύχημα αυτής της πράξης μου δεν είναι ότι κατέγραψα κάτι ασυνήθιστο ή κάτι περίεργο κτλ. Είναι ότι αυτό όθησε να γίνει γνωστό το θέμα της πυραμίδας της Θήβας. Δηλαδή μάθανε σε πολλά σημεία της Ελλάδας και όχι μόνο ότι υφίσταται θέμα πυραμίδας στη Θήβα και ο θηβαϊκός πολιτισμός πήγε ένα σκαλί παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, εσύ πιστεύεις ότι αυτό το σημείο, πέρα από αυτή την ιερότητα του μνημείου που το χαρακτηρίζει, υπάρχει και μια άλλη ίσως μυστικιστική δύναμη, κάποια ενεργειακή? Είναι το πάθος σου να αναδειχθεί η πυραμίδα της Θήβας? Δεν έχω κανένα πάθος. Το μόνο πάθος μου είναι για τον ελληνικό πολιτισμό. Ως Έλληνας οφείλω να τον έχω και τον έχω. Από εκεί και έπειτα, η αρχαιοελληνική ιστορία μας, η μύθη, δείχνουν ότι σε όλα τα μεγάλα μνημεία της χώρας μας υφίστανται τέτοιες οντότητες, τέτοια ενεργειακά πράγματα, παιδεία, δεν ξέρω και εγώ πώς να τα πω, δεν είμαι ειδικός, όπως λόγω χάρη στους Δελφούς. Και εκεί έχουν παρατηρηθεί πολλά τέτοια πράγματα. Υπάρχουν πολλά σημεία στην Ελλάδα στα οποία έχουν καταγραφεί τέτοια γεγονότα. Άλλες φορές με κάμερες, άλλες φορές άνθρωποι απλοί τα έχουν δει, έχουν προσπαθήσει να τα περιγράψουν, χωρίς επιτυχία πολλές φορές. Αλλά τώρα είναι στην κρίση του καθενός να πει τι είναι και τι είναι. Εγώ δεν μπορώ να προσθέσω κάτι παραπάνω. Σε το αισθανόμαστε, το εισπράττουμε. Αισθάνεσαι περήφανος και για την καταγωγή σου και για αυτό το μνημείο που υπάρχει, έστω και αν καθυστερεί να βγει στο φως? Είμαι περήφανος που αξιώθηκα να γεννηθώ σε αυτόν τον τόπο. Είμαι περήφανος που μιλάω την ελληνική. Δεν είμαι εθνικιστής, ούτε φασίστας όπως τα λέγανε πολλοί. Ναι, είμαι περήφανος που μεγάλωσα στη Θήβα και που όντως υπάρχει σοβαρή περίπτωση αυτό το μνημείο να σημαίνει τόσα πολλά. Κυρία Σπυρόπουλε, θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε τι σας κάνει να πιστεύετε, να προσβεύετε ότι επρόκειτο για ένα μεγαλειώδες μνημείο, για μία ίσως την μεγαλύτερη και μεγαλειωδέστερη όλων πυραμίδα επί ελληνικού εδάφους και όχι για έναν απλό τάφο ή ένα σημείο που πραγματοποιούνταν τελετές κατά την περίοδο αυτή που αναφερόμαστε, δηλαδή 2.500 χρόνια π.Χ. Κοιτάξτε, τιμώντας τον πρώτο ανασκαφέα εδώ του χώρου, τον Αντώνιο Κεραμόπουλο, αναφέρομαι στην παρατήρησή του ότι κάτω από την κορυφή του λόφου, την οποία εκείνος εξελάμβανε ως τον τύμβο μέσα στον οποίο είχε ταφεί ο Ζήθος και ο Αμφίων, υπήρχε μια περιμετρική ζώνη στο λόφο. Υπάρχει μάλιστα στην δημοσιευμένη φωτογραφία στο αρχαιολογικό δελτίο του 1917, την οποία ο Κεραμόπουλος είπε αυτή είναι πράγματι μια τεχνητή ζώνη, η οποία προοριζόταν για δημοτελείς τελετές προς τιμήν των ηρώων, γιατί υπέθεται ορθά ότι γινόταν εδώ λατρεία των ηρώων. Εγώ επομένως βρήκα άλλη μια ζώνη, αυτό έκανα. Δηλαδή σε αυτό που είχε διαπιστώσει ήδη ο Κεραμόπουλος, ότι υπάρχει μια τεχνητή περιμετρική ζώνη, ένας περίδρομος κάτω από την κορυφή του κόνου, εγώ τον διπλασίασα. Και αυτή είναι μια παρατήρηση η οποία μας οδηγεί στην άποψη ότι δεν ήταν μόνο μια βαθμίδα που περιέτρεχε το λόφο, υπήρχε και δεύτερη. Η δεύτερη βαθμίδα καθιστά το λόφο πυραμίδα. Καθιστά το λόφο βαθμιδωτό μνημείο. Και δικαιούμεθα να ονομάσουμε πυραμίδα με την έννοια ότι η πυραμίδα είναι ένα μνημείο περίοπτο που εγκλεί συμβολισμούς αλλά και πρακτικές χρήσεις τελετουργικού προορισμού
τάφους, ενδεχομένως και άλλες χρήσεις που δεν τις ξέρουμε. Θα ήταν ευχής έργων να μας επιτραπεί να ερευνήσουμε το εσωτερικό του Αμφίου, που πιστεύω ότι έχει μια διόρροφη ανάπτυξη των καταπληκτικών του σειράγκων, για να δούμε τι έκρυβαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Αυτές οι σύραγγες τις έχετε περπατήσει έστω και σε ένα ελάχιστο μέρος κομμάτι? Για μια εβδομάδα που πρόλαβα και κατέβηκα κάτω σε αυτό το θαύμα που υπάρχει στο εσωτερικό του λόφου, οι σύραγγες αυτές, τις οποίες ενθυμούμε άριστα ακόμα, είναι ένα εκπληκτικό έργο. Δεν είναι απλό τούνελ. Είναι σύραγγες κομμένες στο βράχο με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να έχει αποφλοιωθεί ο βράχος ούτε κατά ένα λιθαράκι. Ακόμα και εκείνα τα κομμάτια του σίπιου που αντλούσαν, εξόρισαν από το λόφο οι νεότεροι, έχουν αφαιθεί στη θέση τους και έχουν κοπεί εκεί και έχουν μείνει. Έχουν ύψος 5 μέτρα, έχουν εύρος των σειράγων γύρω στο 1,5 μέτρο. Έχουν κατά διαστήματα και από τη μία μεριά και από την άλλη του φρέατος, του τούνελ, κόγχες, καμαρωτές, οι οποίες καλύπτονται στην πρόσωψή τους. Δεν έχουν μεγάλο βάθος και έχουν χτιστεί κατά τα 2/3 με τη λατύπη, δηλαδή με τα κομμάτια του βράχου. Τι σας κάνει να πιστεύετε, να βραζεύετε, ότι δεν επρόκειτο περί υδραγωγείου, όπως ο ερευνητής πριν από εσάς είχε καταλήξει ως συμπέρασμα, αλλά για αυτές τις υπόγειες και όλο μυστήριο, θα λέγαμε, υπόγειες διαδρομές μιας πυραμίδας? Δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι πρακτικός. Ποιο υδραγωγείο και ποια εποχή, και ποιος ήταν αυτός που θα άνοιγε μέσα στο λόφο ένα υδραγωγείο, το οποίο είναι ένα πλέγμα τόσο περίπλοκο και αναπτύσσεται ακτινοειδώς σε όλο το λόφο? Δηλαδή τι ήθελαν να κάνουν, συντριβάνι μέσα στο λόφο? Μα δεν πρόκειται για έναν αγωγό που περνάει το λόφο για να ποτίσει κάτι και τι να ποτίσει. Πρόκειται για ένα πλέγμα ακτινοειδών σειράγκων που καλύπτει όλο το λόφο σαν σφυκοφωλιά. Και δεύτερον, ο Παυσανίας που έχει καταγράψει τις μνήμες των Θηβαίων για το μνημείο αυτό, λέει ρητά ότι κάποιοι πήγαιναν στο λόφο και προσπαθούσαν να αφαιρέσουν από το εσωτερικό του κάτι, χώμα λέει εκείνος, και να το πάνε κάπου αλλού. Και τότε οι Θηβαίοι έβαζαν φρουρά και φύλαγαν το Αμφίο. Και μάλιστα υπάρχει ένας χρησμός, ενός μάντη του Βάκηδος, ο οποίος λέει ότι αυτή η επιχείρηση συλλήσεως ή την βορυχίας ή οτιδήποτε άλλο στο εσωτερικό του Αμφίου γινότανε όταν ο ήλιος βρισκόταν στον αστερισμό του Ταύρου, δηλαδή το μήνα Μάιο. Επομένως, τι σημαίνει αυτό για εμάς απλώς? Ναι, όταν ο Παυσανίας χρησιμοποιεί το ρήμα υφερίστε, υποδεικνύει ότι υπάρχει κάτι στο εσωτερικό του λόφου. Ο ίδιος ο Κεραμόπλος, που εν σπουδή πιστεύω και ακρίτως είπε ότι αυτό μπορεί να είναι υδραγωγείο, έχει έξοδο και δυτικά, έχει έξοδο και ανατολικά, έχει έξοδο και βόρεια, τι υδραγωγείο είναι αυτό? Είπε το εξής: αυτό που λέει ο Παυσανίας υφερίστε, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο Παυσανίας. Ή δεν ξέρει τι συμβαίνει στο εσωτερικό του λόφου, το είπε ο ίδιος, ή δεν θέλει να το πει. Επομένως, εκείνο που συνδέει το μνημείο με τα εσωτερικά έχει μία πανάρχαιη αναφορά και δεν έχει καμία σχέση με τα σίπια που έβγαζε ο Βοεβόδας ή ο Τάλαρος στην εποχή του Άθωνος. Να τα ξεχωρίσουμε, διότι αρχίζουμε να υποβαθμίζουμε το μνημείο και να φτάνουμε σε μια χυδαιότητα. Σε αυτή την πολύ σύντομη περιήγησή σας, να το πω, σε αυτόν τον πολύ σύντομο περίπατό σας, με μια έτσι και... Κάναμε και μια μικρή έρευνα. Βρέθηκε έτσι ένα δείγμα αυτής της θησαυρικής γνώσης που θα μπορούσε να κρύβει μια πυραμίδα στα εγκατά της, κύριε Σπυρόπουλε? Όχι, δεν προλάβαμε να το βρούμε και ίσως γι' αυτό μετά έριξαν και τσιμέντο στο φρέα. Όχι τάχα, γιατί φοβήθηκαν να πέσει κανένα μέσα. Μπορούσαν να βάλουν ένα πλέγμα με σίδερο και να φαίνεται η είσοδος προς τα κάτω. Εκείνο που κάναμε ήταν να ανοίξουμε δύο, αν θυμάμαι καλά, από αυτές τις κόγχες που υπάρχουν στα πλευρικά
τυχώματα του φρέατος αυτού. Δεν βρήκαμε μέσα σε αυτές τις δύο τίποτα. Εκείνο που μπορώ να επισημάνω είναι ότι το κόψιμο είναι καθαρότατο, το δάπεδο του όλου έργου είναι πάρα πολύ καθαρό, δεν έχει τίποτα μέσα, ούτε χώμα ούτε καθόλου, μερικά χαλικάκια εδώ και εκεί. Και επομένως όλο αυτό το πλέγμα έχει και έναν παραπλανητικό χαρακτήρα, δηλαδή αν κανείς θέλει να ανακαλύψει τι είναι κρυμμένο στο Ομφείο, πρέπει να παραπλανηθεί. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, πάει από εκεί. Το μυστικό κρύβεται κάπου που δεν το υποθέτει. Αυτό το μυστικό δεν μπορέσαμε να το εξιχνιάσουμε και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το, κάποια στιγμή να το δούμε. Κύριε Σπυρόπουλε, ακούγοντας ένας απλός πολίτης πυραμίδα στη Θήβα, θα πει, μα καλά, αυτά τα μεγαλειώδη κτίρια της Αιγύπτου, της Βραζιλίας, του μεγάλου του Περού, του μεγάλου πολιτισμού των Μάγιας, σε όλη την Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Βοσνία, γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι τόσο λεπτεπίλεπτα, θα τα πούμε, μικρής κατασκευής και όχι τόσο μεγάλου εύρους ή όγκου που έχουμε συνηθίσει ακόμα, ας πούμε, την πυραμίδα του Χέοπα και μιλάμε πραγματικά για ένα ογκοδέστατο μνημείο. Ποια είναι η εξήγηση, μήπως δεν είναι πρόκειτο για πυραμίδες αλλά για κάτι παρεμφερές? Κοιτάξτε, οι Έλληνες ανέκαθεν έτεμναν το μέτρο, την αναλογία και τη συμμετρία του ελληνικού περιβάλλοντος. Αν μέτρον άριστον. Ναι, μέτρον άριστον. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι μέσα στην ελληνική ιδιοσυγκρασία και ιδεολογία αυτό το μέγεθος που προσδιορίζεται από τον γεωφυσικό μας χώρο. Άλλωστε θεωρώ ότι η πυραμίδα είναι μια σύλληψη, όπως σας είπα, ιδεολογική και μπορεί να έχει και ένα κοσμικό προσδιορισμό. Εκεί πρέπει να αναγάγουμε τη σύλληψή της και την ιδέα της. Τώρα, αν στην Αίγυπτο που έχει τεράστια μεγέθη και ίσως χιλιάδες ανθρώπους που δούλευαν για να κάνουν έργα πομπόδι και βαρβαρικά, αυτό δεν σημαίνει ότι εκεί εφηβρέθη η ιδέα ότι, ή ότι ανταποκρινόταν η σύλληψη και η εκτέλεση τέτοιων έργων σε μια κοσμική ιδεολογία ανάλογη με αυτή που νομίζω ότι συνέλαβαν οι μηνύες ως μαθηματικοί επινοητές. Υπάρχει και η αξίωση και μια άλλη θεωρία ότι όπου υπάρχει πυραμίδα υπάρχει και η ένωση ενεργειακών τόξων, ρευμάτων. Ο χώρος έχει ηλεκτρομαγνητικά πεδία, χωρίς αμφιβολία. Δεν είμαι ειδικός να καταγίνω με αυτά. Θεωρώ όμως ότι το Αμφίον ειδικά βρίσκεται σε μια κέρια θέση στην τοπογραφία αυτής της μεγάλης Μητρόπολης που λέγεται Θήβα. Η πόλη αυτή χτίζεται γύρω στο 2800 π.Χ. Είναι λοιπόν μια πόλη μηνιακή. Και τότε ένας από τους λόφους που την χαρακτηρίζει και την προσδιορίζει είναι αυτός εδώ, πιστεύω ο πλέον επίσημος και ο πλέον διακριτός. Διότι όλοι οι άλλοι λόφοι που την περιβάλλουν και ανεδείχθησαν επίσης σε σπουδαία μνημεία, σε έναν από αυτούς βρήκα τον τάφο του Ειδίποδος και τον αρχαιότερο μυκηναϊκών χρόνων υπόδρομο της Ελλάδος, αυτός ο λόφος είναι διακριτός. Εκείνοι αποτελούν μέρος του συστήματος των εδαφικών πτυχώσεων του Κιθερώνα. Ήταν λοιπόν από την αρχή ξεχωριστός και έτσι μπορούσε να αποδώσει αυτό που ήθελαν οι μηνύες της Θήβας. Δηλαδή να οριοθετήσουν την Καδμία με το σπουδαιότερο μνημείο του πολιτισμού της, που είχε έναν ιερό και συγχρόνως και πολιτικό προσδιορισμό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς ότι οι Δελφοί είναι όμφαλος της γης. Ότι από τους Δελφούς υπήρχαν η απόφαση να χτίζονται οι Μητροπόλεις ή τέτοια μεγάλης σημασίας κτίσματα, είτε τόποι λατρείας, είτε πυραμίδες, είτε όπως αλλιώς επέλεγαν κατά καιρούς να... Ότι είναι κάποια κέντρα που οι ενέργειες διασταυρώνονται, συγκλίνουν. Κοιτάξτε, οι Δελφοί, όπως τους ξέρουμε, είναι πολύ μεταγενέστερο μνημείο από το Αμφίον. Αλλά ο Παρνασσός, λόγω του ονόματός του, που έχει δύο σίγμα οι λέξεις κτλ., παραπέμπει στην πρωτοελλαδική περίοδο, σύμφωνα με τις γλωσσολογικές μελέτες του Κρέτσμερ και άλλων. Άρα, κατά τον Πάλμερ, ο Παρνασσός σημαίνει ο οίκος του Θεού. Επομένως, το ιερό πρέπει να είχε πολύ μεγαλύτερη αρχαιότητα από αυτή που γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Και μπορεί να συντελούσε λίγο στον προσδιορισμό της επιλογής κάποιων χωρών. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Αξιώνεται ότι οι πυραμίδες οι ελληνικές είναι αρχαιότερες, προγενέστερες των Αιγυπτιακών και... Με την έννοια ότι η πυραμίδα είναι μια σύλληψη μαθηματική και κοσμική, για μένα προσυδειάζει στους Μηνίες, οι οποίοι μετέδωσαν αυτές τις γνώσεις σε όλο το Μεσογειακό περίγυρο. Και ένα τελευταίο βίντεο, δεν ξέρω αν επέπεσε και εσάς στην αντίληψή σας και αν το είδατε, με ένα μυστηριώδες φως που καλύπτει. Δεν το είδα, μου το έδωσε ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Ναι, ο Βαγγέλης μου δώρησε αυτό το βίντεο, αλλά δυστυχώς δεν το πρόλαβα να το δω, να το αξιολογήσω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θα το δω, αλλά θα ήθελα να έχουν άποψη γι' αυτό και κάποιοι άλλοι που έχουν εγκυρότερη άποψη και γνώση και γνώμη για αυτά τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από αυτή την μυστικιστική διάσταση που θα θέλουν να δώσουν στο μνημείο και στην ύπαρξη της πυραμίδας οι Θηβαίοι πολίτες, στα σίγουρα αξίζει, από ό,τι έχω αντιληφθεί από την συνομιλία μας, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό το μνημείο να αναδειχθεί με κάθε τρόπο. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο στη μυστικιστική του πλευρά, θα σταθώ στη μαθηματική και στην τεχνολογική. Και βέβαια στη μεγάλη πολιτισμική σημασία που έχει για αυτή την πόλη. Διότι αν αυτό το μνημείο αναδειχθεί, καταρχήν θα μπορούσε να χωρέσει το εσωτερικό του όλους τους κατοίκους της Θήβας και όταν θα βγουν αυτοί έξω να μπαίνουν μέσα κατά στήφη οι τουρίστες, οι οποίοι θα δώσουν μια ανάσα σε αυτή την πόλη, η οποία έχει μείνει καθυστερημένη ενώ υπήρξε κορυφαία στο στέμα του ελληνικού πολιτισμού. Και με τι άλλο, έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες πολιτών εδώ της Θήβας που εν τη ενώση προσπαθούν να κάνουν έτσι πιο ευήκοα τα ότα του Υπουργείου Πολιτισμού και να επισπευστεί αυτή η διαδικασία, λέτε, της ανασκαφής και των εργασιών ανάδειξης της πυραμίδας. Εύχομαι να αποφράξει τα αυτιά του Υπουργείου Πολιτισμού και να εισακούσει τις παρακλήσεις του κόσμου εδώ. Θήβα χρωστάει δύο μεγάλα ευχαριστώ στον κύριο Σπυρόπουλο, τα οποία δεν τα έχει αποδώσει. Το ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι η ανακάλυψη των τάφων των ιδρυτών της Θήβας, του Ζήθου και του Αμφίωνος. Το δεύτερο ευχαριστώ είναι η απολωτρίωση του κέντρου της πόλης, που ελάχιστοι Θηβαίοι το γνωρίζουν και εγώ το παραδέχομαι, το γνώρισα μόλις πριν από λίγο, από το παλαιό Δημαρχείο έως τον ΟΤΕ, όλος αυτός ο χώρος, η τεράστια πλατεία, έχει αποζημιωθεί. Αυτός ο χώρος, αν ο κύριος Σπυρόπουλος δεν υπήρχε το 1973 εδώ πέρα, θα είχε χτιστεί με πολυκατοικίες και δεν θα πέφτει ήλιος ούτε για να περνάμε με τα παιδιά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα στον κύριο Σπυρόπουλο και μία μεγάλη παρότρινση στους Θηβαίους να ασχοληθούν επιτέλους με αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται για ιδίων όφελος, δηλαδή να αναδειχθούμε εμείς. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτό. Αρκεί να αποφεληθεί η πόλη της Θήβας. Γιατί αν μη τι άλλο, το μόνο που έχει μείνει σε αυτή την έρημη την πόλη πλέον, εκτός από την ιστορία της που έχει θαυτεί, είναι τα αρχαιολογικά της μνημεία, τα οποία οφείλω να καταγγείλω στην εφορία αρχαιοτήτων της Θήβας ότι δεν έχει κάνει το παραμικρό για να τα αναδείξει. Τα αρχαία μας δυστυχώς είναι μέσα στα σκουπίδια και μέσα στην αφάνεια. Ας γίνει λοιπόν αυτή η επαρχή των ενεργειών εκείνων που θα αναδείξουν την ιστορία αλλά και τον πολιτισμό, όπως είπες, της Παλαιστίνης. Αυτό εύχομαι και εγώ και σαν κλείσιμο θα πω έσετε ήμαρ, τίποτα άλλο.
Ζήσε τον παλμό της επικαιρότητας από κοντά. Δήλωσε συμμετοχή και πάρε θέση στην εξέδρα. Βάλε το δικό σου στοίχημα και κέρδισε το. Κάθε Κυριακή βράδυ στα 90 λεπτά χωρίς.